Θυμάμαι που είχε πάει και εσύ στον Νίκο και είχατε κάνει τη ζήτηση για το κομμάτι τη υιοθεσία. Mm. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που και αυτό είναι μια δήλωση των, για να το λες στην εκπομπή. Και, μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί όταν του το είπα δεν το ήξερα. Ναι. Και μας είπες ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το κάνω και αν δεν θα σταματήσω. Στο δεν είμαι. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Το προσπαθείς ακόμα ή τελείωσε για σένα. Το προσπαθείς. Να. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Δεν είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα μου καίγεται το εγκέφαλο. Δεν μπορείς εσύ. Πώς θα μπορέσει ένας άλλος άνθρωπος να κάνει. Μπορεί πιο εύκολα ένας άλλος άνθρωπος. Αλήθεια το λέω. Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι θα άνοιγαν οι πόρτες πιο εύκολα. Μακάρι, όχι. Ούτε στις σούπερ μάρκετ δεν έχω ανοίξει πόρτες. Λόγω της επωνυμίας. Βέβαια. Τι σχέση έχει αυτό. Από το γνωρίζουν, ξέρουν το πρόβλημα. Άνθρωπος είναι. Γνωρίζει πιο κανέναν άνθρωπο. Ανοίγουν οι πόρτες, όχι. Εμένα, ρε παιδιά, να σας πω κάτι τι με ξεπερνάει λίγο. Με ξεπερνάει το γεγονός, σαν αποτέλεσμα, για να μην πω τίποτα για καμία κυβέρνηση, τωρινή ούτε παλιότερες, δεν με αφορά εννοώ, ότι στο τέλος της ημέρας προτιμάτε τα παιδιά αυτά να μείνουν σε ένα ίδρυμα από ότι να είναι σε ένα σπίτι. Ναι. Και να παίρνουν αγάπη. Και καταλαβαίνω ότι σου λέει δεν μπορούμε να δίνουμε αγάπη τα παιδιά. Φυσικά το καταλαβαίνω απόλυτα. Παίρνε με από τσεκ, παίρνε με από 100 ελέγχους. Γιατί δεν παίρνουν ανθρώπους λοιπόν, κοινωνικούς λειτουργούς, υπάρχει και να ανθίσει και αυτό αυτή η ειδικότητα και τα παιδιά τώρα που είναι στα λύκεια να δουν ότι αυτό μπορεί να ανθίσει σαν επάγγελμα, να το επιλέξουν και να έχεις για 5 χρόνια θες. 2 φορές την εβδομάδα κοινωνικό λειτουργό να τσεκάρει τι γίνεται. Θα μπορούσε δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος. Νομίζω Ελβετία, μπορεί και όχι, δεν μας νοιάζει, τα εξωτερικά, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Αποφασίστηκε από την κυβέρνηση εκείνη να φέρουν μαζί ορφανοτροφία με γυροκομεία, να τα συστεγάσουν για να μπορέσουν και οι ηλικιωμένοι να έχουν ένα νόημα που έχει σημασία και τα παιδιά να παίρνουν τέτοιου τύπου αγάπη. Δηλαδή υπάρχει η σκέψη για μια πρόνοια εδώ, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Που είναι λίγο στενάχωρο. Εντάξει. Κάνουμε, προσπαθώ να κάνω, όχι προσπαθώ, είμαι σε ενέργειες, θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να μην είναι και τυχερό. Σε θυμώνει αυτό, θυμώνεις λίγο που δεν... Όχι. Τα αφήνω και λίγο τα πράγματα, γιατί μπορεί τώρα εγώ να, να πατάω κάτω και τα λοιπά το πόδι μου, αλλά να μην είναι ρε παιδί μου. Σε επόμενο γύρο, δεν αγχώνομαι. Με τη μαμά σου το έχεις ζητήσει ποτέ αυτό, ότι μπορεί να συμβεί. Η μαμά μου ήθελε να βρούμε μία γυναίκα. Θα μην γέλας, δεν είναι ωραίο, έχει το φάνη. Να βρούμε μία γυναίκα να μας κάνει ένα παιδί και να φύγει πια από τη μέση.